Σας περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, με ανυπομονησία για να σας ρωτήσουμε πώς αισθάνεστε που ήρθατε να εγκαινιάσετε χειρουργεία που δεν θα λειτουργήσουν γιατί δεν έχετε προσλάβει νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, βοηθείς θαλάμους και αναισθησιολόγους. Πώς αισθάνεστε που την Παρασκευή 21 συνάδελφοί μας απολύθηκαν για αυτοί ο εργολάβος που είναι ακριβότερος. Πώς αισθάνεστε που 43 εργαζόμενοι μας είναι σε αναστολή γιατί εμένετε να μετατρέπετε τον εμβολιασμό από βασικό όπλο για την αντιμετώπιση της επιδημίας σε εργαλείο εκβιασμών και απολύσεων. Πώς αισθάνεστε που έχετε καθυλώσει τους μισθούς μας και δεν φτάνουν για το ρεύμα, που μας κοροϊδεύετε με τα βαρέα ζυγινά? Πώς αισθάνεστε που αξιοποιείτε την επιδημία για να κερδίσετε την επιχειρηματική όμιλη στην υγεία? Αναρωτιόμαστε, κύριε Υπουργέ, αν θα επισκεφτείτε και τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου για να δείτε μόνοι σας τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Τα υποστελεχωμένα κλινικές και εντατικές, τη μόνιμα πλημμυρισμένη ψυχιατρική μερέζα, τα τμήματα που οι συνάδελφοι δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπό και την κανονική τους άδεια, στην παιδιατρική, την αιμοδοσία, το μικροβιολογικό που κινδυνεύουν να κλείσουν, το ακτινολογικό που χθες επομένη εφημερίας δεν υπήρχε γιατρός ενεργή εφημερία.